Πάμε όμως να δούμε τι κάνουμε στους δρόμους, γιατί αυτό το περίφημο ΚΟΚ, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακούω να τον συζητούν σε όλες τις παρέες. Είναι μαζί μας ο πιο εξειδικευμένος, δεν γίνεται σε αυτά τα θέματα, Γιώργος Ανδρής, συνάδελφος από το Current Motor. Καλώς ήρθες, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης ο κύριος Νίκος Γκρέτζελος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, πρώτο θέμα, να τα λύσουμε ένα-ένα. Καφέ, τσιγάρο στο τιμόνι θα επιτρέπετε να έχουμε ή όχι? Ούτως ή άλλως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει να μην αποσπά ο οδηγός την προσοχή του από το δρόμο. Που σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να έχει και τα δύο του χέρια στο τιμόνι και τα μάτια του στο δρόμο. Και την πίτσα πώς θα τη φάμε? Συγγνώμη, θα βάλω το κουτί την πίτσα. Για να πάμε ένα κομματάκι. Έχουμε προχωρήσει πολύ πιο μετά την πίτσα. Δεν μ' αρέσει ο κόκ αυτός. Ναι. Έχουμε πλέον οδηγούς οι οποίοι βάζουν μπροστά στο καντράν των οργάνων το κινητό τηλέφωνο και μέσα στην κίνηση παρακολουθούν σειρές. Αυτό είναι καλό. Το να οδηγείς και να μιλάς στο τηλέφωνο με το χέρι. Παιδί μου, άκου τι σου λέει. Το κάνουν τηλεόραση. Το κατάλαβα. Netflix θα βάλουν σε λίγο. Ναι. Από εκεί και πέρα, το κινητό το υπάρχει. Το να μιλώ με το σύστημα που μου επιτρέπει το ίδιο το αυτοκίνητο, το αντιλαμβάνομαι. Mm. Να περνάει ο ήχος μέσα από την κονσόλα. Μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω. Να οδηγώ έτσι. Το τηλέφωνο, το ακουστικό, το τηλέφωνο στα αυτή. Ο Κόκ είναι αυστηρός και έχει αφαίρεση διπλώμα του και άδειες οδήγησης. Με ανοιχτή ακρόαση. Με ανοιχτή ακρόαση επίσης ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά μόνο με το σύστημα που έχει το αυτοκίνητο ή με Bluetooth, το οποίο είναι ασύρματο, είναι χωρίς καλώδιο. Δεν έχει τίποτα. Αν θέλω να καταγγείλω κάτι, 12 με 2 μπορεί να βάζουν live view στο. Όχι, βέβαια. Όχι, απαγορεύεται, εντάξει. Λοιπόν, όριο 30 χιλιόμετρα, αυτό και αν έχει προκαλέσει τώρα πάρα πολλές συζητήσεις. Μπορεί να δούμε και αυτόφορα, δηλαδή, Γιώργο. Αυτό δυστυχώς έχει δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις, γιατί όταν κινήσει με ένα όχημα με 30 χιλιόμετρα, είναι πραγματικά εξοργιστικό, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η ταχύτητα. Σβήνει το αμάξι. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η ταχύτητα. Απ' την άλλη, βέβαια, εκεί εκμηδενίζεις η πιθανότητα να υπάρχει κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Έτσι, γιατί με αυτή την ταχύτητα πραγματικά δεν υπάρχει σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, αν κάποιο τροχονόμος καθίσει με το λέιζερ και μετράει τις ταχύτητες των οδηγών μέσα στην πόλη και είναι πάνω από 60 χιλιόμετρα, αυτοί οι οδηγοί οδηγούνται στο αυτόφορο. Διπλάσια ταχύτητα από το όριο, αν είναι πάνω από 60, και ο νόμος ορίζει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι λέτε για τον κύριο Κόκ? Πριν μας το πει, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνετε μία εκτίμηση του πώς βλέπει ο κόσμος αυτές τις αλλαγές στον Κόκ, πριν τους δούμε. Καταρχήν, να δούμε τα στοιχεία. Με καλό μάτι θα το βλέπει ο κόσμος, λέτε? Νομίζω ότι θα είναι κάποιες αλλαγές, θα είναι καλές για το κοινωνικό σύνολο. Ωραία. Θα μας επιτρέψετε να τους ακούσουμε και να τα συζητήσουμε αμέσως μετά? Ευχαριστούμε. Περισσότερη τροχονόμη και αυστηροποίηση σχετικά με τα κόκκινα. Πράγματα που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν πρόβλημα και να προκαλέσουν ατυχήματα. Κάθε μέρα ατυχήματα. Αμαρτία είναι. Ζωνούλα, μην περνάμε τα κόκκινα, μην περνάμε τη διάβαση. Να είμαστε τυπικοί. Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας που περνάνε ακόμα και με κόκκινο. Τα εγκλήματα που γίνονται στους δρόμους. Καθίστε εδώ πέρα και πάρτε να δείτε πόσα κόκκινα φανάρια θα περάσουν. Πώς θα περάσουν με το τηλέφωνο στο χέρι. Και εγώ χωρίς κράνος, βέβαια. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Οι οδηγοί φαίνεται να συμφωνούν στην αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά αυτό που ζητούν είναι περισσότερους τροχονόμους στον δρόμο. Εγώ ήμουν επαγγελματίας. Χρόνια. 36 χρόνια. Τροχονόμους δεν βλέπω ούτε στην Ομόνια ούτε στο Σύνταγμα. Τι γίνανε τροχονόμοι? Αστυνομικούς εγώ έχω να δω 3 μήνες έξω και όταν βγαίνουν εδώ πέρα για να γράψουν για κράνη τους τηλιβεράδες ή όποιον άλλο. Τα τροχαία που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό, αυτό δείχνει βασικά ότι εξελίσσεται σε κοινωνικό πρόβλημα αυτό. Οπότε ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν αλλάξει. Βέβαια, αυτοί που καταγγέλουν τώρα είναι ο ένας θεός ο κύριος, βέβαια. Παραβάτες και ήδη, έτσι. Που δεν φορούσε κράνος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Να δούμε καταρχήν τα στοιχεία. Έχουμε για το 2023 621 νεκρούς, άλλους τόσους σοβαρά τραυματίες. Και το 50% των ατυχημάτων είναι εντός κατοικημένης περιοχής και έχουμε περίπου 100 παρασύρσεις πεζών. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Τώρα για το νέο κώδικα. Και με εγκαταλείψεις σε πολλές περιπτώσεις. Και εγκαταλείψεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρώτη αιτία ατυχημάτων, καταρχήν είναι ανθρώπινο λάθος, κατά κύριο λόγο, κατά 88%. Έχουμε
το κινητό να ευθύνεται περίπου για το 60% των ατυχημάτων, δηλαδή απόσπαση προσοχής, λέει. Ξέρετε, καταγράφουν τα στατιστικά ότι πέρασε κάποιο στόπο ή ότι πέρασε κόκκινο φανάρι, αλλά δεν καταγράφουν ότι μίλαγε στο κινητό ή ότι έστελνε μήνυμα. Δεν το καταγράφει. 60% είναι το κινητό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί πάρα πολύ για τη χρήση του κινητού. Έχουν γίνει οι έλεγχοι τώρα τελευταία, είναι λίγο πιο εντατικοί. Βλέπουμε πάρα πολλούς με αφαιρέσεις διπλωμάτων που έρχονται στις σχολές μας. Ξέρετε, αν κάποιος συλληφθεί δύο φορές το εξάμηνο για ζώνη ή κράνος ή κινητό, είναι αφαίρεση διπλώματος και ξαναδίνει εξετάσεις. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης πάντως, στις Βρυξέλλες, μου λένε τώρα σε μήνυμα, τα 30 χιλιόμετρα εφαρμόζονται ήδη. Και έχει παντού κάμερες. Τώρα, οι κάμερες είναι αυτό που φοβούνται στην κυβέρνηση. Θα βάλουμε χίλες σιγά-σιγά με το καλό να δούμε πρώτα, να συνηθίσουμε την ιδέα. Γιατί πρώτα τρέμει η κυβέρνηση και μετά στο αίτημα των πολιτών. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Να ζητάει η κοινωνία κάμερες και να αποβάλει την κυβέρνηση. Τι να σας πω, όταν δηλαδή μπουν οι κάμερες πρώτη φορά, πρέπει να πας να βάλεις μία. Στο λέω. Πρέπει να δεσμευτείς. Ναι, αλλά τι να πω, είναι το βασικό. Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε την έλλειψη των αστυνομικών μόνο με την κάμερα. Τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφαρμόζεται στον κανονικό κόσμο παντού. Και με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ορίστε. Και με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Τέρμα το σβήσιμο των κλήσεων. Ναι. Στην Ευρώπη όλοι οι Έλληνες οδηγοί τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, αυτή η ιστορία. Εδώ χαλάνε και αυτοί που έρχονται, συγγνώμη Μαρία, και αυτοί που έρχονται, δηλαδή οι οδηγοί τυρ φορτηγών, χαλαρώνουν στους ελληνικούς δρόμους σε σχέση με την πειθαρχία που έχουν στους ευρωπαϊκούς. Για τους φίλους μας μοτοσυκλετιστές, το γεγονός ότι ο νέος κώδικας θα τους δίνει τη δυνατότητα να κινούνται ανάμεσα στα γιοταχή. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργήσει άλλους προβληματισμούς. Τεράστιους προβληματισμούς και δει στις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί αυτή τη στιγμή. Σου λέει θα πάει ο καθρέφτης. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει με τους καθρέφτες των αυτοκινήτων ή των μοτοσυκλετών που θα κουμπάνε μεταξύ τους. Γιατί από τη στιγμή που θα δώσει το δικαίωμα στο μοτοσυκλετιστή νόμιμα να κινείται παράλληλα με ένα αυτοκίνητο, αυτομάτως δημιουργείται τεράστιο θέμα ποιος πληρώνει ποιον. Αγαπητέ Σωστό. Γιώργο, εγώ να δεχτώ ότι την έχει ευθύνη. Έχει δίκιο σε αυτό ναι, που λέει. Το καταλαβαίνω. Τώρα. Να δεχτώ ότι την ευθύνη, την πρώτη βασική, την έχει ο τετράτροχος. Το αντιλαμβάνομαι. Οποθέσει ως από την κατασκευή του οχήματος. Αλλά ποιον να πρωτοποσέξει, αυτόν που έρχεται από τα δεξιά, αυτόν που έρχεται από τα αριστερά, αυτόν που βγαίνει από τα δεξιά μπροστά, αυτόν που έρχεται από τα αριστερά μπροστά, αυτόν που περνάει από πάνω σου. Πώς θα προσέξουμε. Και κρατάει και καφέδες πολλές φορές. Ναι, ναι, κρατάει και καφέδες, είναι και επαγγελματίας, θέλει να κάνει ναι. Και να σερβίρει και γρήγορα, εννοώ ο διανομέας. Ναι. Τι να πρωτοπροσέξουμε όμως, δεν ξέρω τι λέει ο κώδικας, κύριε Να πω για το νέο κώδικα, να ναι. Πούμε τι ακούγεται. Πώς, γιατί το φτιάξε αυτό ο κώδικας, δηλαδή, τι ήθελε να πει ο νομοθέτης. Κοιτάξτε να δείτε, από τα δημοσιεύματα έχουμε δει, γιατί ναι. Θα τεθεί προς διαβούλευση Μάλιστα. Στο τέλος του μήνα. Έχουμε δει ότι μόλις υπάρχει κίνηση θα μπορούν να κάνουν διήθηση με ταχύτητα κάτω των 25 χιλιόμετρων, πράγμα που γίνεται και τώρα. Τα μηχανάκια δεν κινείται πίσω από τα αυτοκίνητα. Απλά δεν επιτρεπόταν. Τώρα θα το επιτρέψει με τον νόμο. Επίσης να πούμε για κάποιες άλλες αλλαγές που το θεωρώ σημαντικό. Δεν επιτρεπόταν, αλλά γίνεται όμως. Ναι, μην κλείνουμε και τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Γίνεται. Την ευθύνη την έχει όμως ο μοτοσυκλετιστής. Μάλιστα. Ενώ τώρα ο κώδικας τι λέει, θα τη μοιράζεται την ευθύνη με τον. Ξέρουμε, θα το δούμε. Περιμένουμε Μάλιστα. Να δούμε τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό λέει ότι μετά οι ασφαλιστικές δεν θα ξέρουν ποιο είναι εκείνο ο οποίο ευθύνεται για το όποιο συμβάν. Με την παρατήρηση αυτή δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται και στον. Τετράτροχο να μπαίνω, βγαίνει στις λωρίδες κατά το κούν που λέμε. Α, μπράβο, έτσι για να τα λέμε όλα. Να περνάει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Ναι, σωστό. Για να τα λέμε όλα. Στην αριστερή και τη μεσαία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, σας διακόψαμε. Για τον κώδικα θέλω να πω ότι εξετάζεται η μείωση του ορίου ταχύτητας από τα 50 στα 30. Εδώ θέλω να δούμε στατιστικά ότι αν κάποιος παρασύρει πεζό με 30 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες για να σκοτωθεί ο πεζός είναι 10%. Ενώ αν παρασύρει πεζό με 50 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες είναι πάνω από 80% για να έχουμε θανατηφόρο. Επίσης, στο νέο κώδικα εξετάζεται κάποιες παραβάσεις που έχουν μηδενικό πρόστιμο και αφαίρεση για 2 μήνες στο δίπλωμα, όπως το κινητό, το κράνος, η χρήση ηλαία, να μπαίνει υψηλό πρόστιμο και αφαίρεση για μικρότερο χρονικό διάστημα και μπαίνει άλλη μία κατηγορία. Έχουμε χαμηλή, μεσαία και υψηλή επικινδυνότητα. Εδώ θα μπει άλλη μία κατηγορία που θα λέει αντικοινωνική οδήγηση για το. Τον χρηματισμό, πώς θα τον σταματήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Τι εννοείται. Τον χρηματισμό των κάποιων επίορκων συναδέλφων σας και άλλων, πώς τον λένε, και άλλων του Υπουργείου, ξέρω εγώ ποιοι είναι εκεί οι περιφέρειες, που βγαίνουν έξω μαύρα. Κοιτάξτε, μέσα στη νύχτα τα βλέπουμε αυτά. Φαίνεται.
Το πώς έχει, έχει πάρει ο άλλος ή άλλη το δίπλωμα το καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας πω το εξής. Οι εξετάσεις εδώ και 30 χρόνια είναι το ίδιο πράγμα σε δρόμους χαμηλής όχλησης, παρκάρισμα, αγωνία. Και δεν είναι σε πραγματικές συνθήκες. Κάποιος και μόνο. Σε 25 ώρες μπορεί να το μάθει αυτό να το κάνει, αλλά δεν είναι πραγματική εξέταση. Και μόνο για το χρηματισμό. Και ο Γιώργος του και εσείς, ανοίγεις το θέμα τελευταία στιγμή και μετά λες θα τα ξαναδώσουμε ραντεβού. Στον πρόεδρο τι θα ρωτήσουμε. Θα το ανοίξουμε όμως γιατί όντως είναι μεγάλο θέμα. Μην κρυβόμαστε κύριε Πρόεδρε, προφανώς. Στις Βρυξέλλες μείωσαν κατά 70% εγώ εκπροσωπώ τους ανθρώπους που υδρώνουν μέσα στο αυτοκίνητο από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλουν να βγάλουν κάποιο στον δρόμο που δεν ξέρει να περπατάει και θέλουν να τον μάθουν να οδηγάει. Και καταγγέλλεται όλους τους άλλους φαντάζομαι. Και πρέπει να τους καταγγέλνουν και οι ίδιοι. Θα ξανάρθετε και οι δύο μαζί μόνο για αυτό το θέμα.